Εκτεθειμένοι στους ελεύθερους σκοπευτές στον δρόμο για το Βοϊκοβίτσι, κάποια στιγμή θα φτάσουμε μπροστά σε ένα παλιό κτίριο που έχει μετατραπεί σε στρατιωτική μονάδα. Στην είσοδο μας υποδέχονται ο διοικητής και μια σειρά αγγελτήρια θανάτων, μαχητών της μονάδας. Σε λίγα λεπτά ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν οι τρεις Έλληνες εθελοντές. Θα ήθελα, Κυριάκο, να ξεκινήσω από σένα και μετά ο Γιώργος και μετά ο Σπύρος να μου πείτε ο καθένας σας τη μικρή ιστορία του και τι ήταν αυτό που τον έκανε να έρθει εδώ. Συστηθείτε λοιπόν. Λοιπόν, είμαι ο Κυριάκος ο Καθάριος. Είμαι από τον Κεχρόκαμπο, τον Μούγκα Μπάλα, σε ένα μικρό χωριό. Αλλά ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι 30 χρονών. Έχω σπουδάσει οικονομικά. Δουλεύω σαν ασφαλιστή σε μια εταιρεία. Τα παράτησα όλα. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση. Και ήρθα εδώ. Είμαι ο τελευταίος που έχω έρθει. Έχω έρθει εδώ και 7 μέρες. Και βρισκόμαστε εδώ στο Βιγκοβίτσι, μια περιοχή κοντά στο όρος Ίγκμαν. Και προστατεύουμε τις περιοχές εδώ από τις τυχόν επιθέσεις, ας πούμε, των μουσουλμάνων. Πριν σε ρωτήσω, Κυριάκο, για το πώς υποδέχτηκαν οι Σέρβοι αγωνιστές, θα ήθελα να μου πεις τι ήταν αυτό που σε έκανε να πάρεις αυτή την απόφαση. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο? Ναι, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Είμαι Έλληνας πατριώτης και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που λέμε ελληνοσερβική φιλία. Γιατί πιστεύω ότι οι δύο αυτές χώρες πρέπει να είναι σύμμαχες χώρες, φίλες χώρες. Και είναι γιατί αυτή τη στιγμή έχουν προβλήματα οι Σέρβοι, αύριο μπορεί να έχουμε εμείς προβλήματα κυρίως με την Τουρκία και πιστεύω ότι η μοναδική χώρα που μπορεί να μας βοηθήσει θα είναι η Σερβία. Και ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις? Πήρες το βάπτισμα του πυρός? Πήρες μέρος σε κάποια μάχη? Σε μάχη όχι, αλλά αντιμετωπίζουμε καθημερινά τον κίνδυνο των ελεύθερων σκοπευτών, των snipers, όπως το λένε εδώ. Καθημερινά έρχονται σφαίρες από το πουθενά. Αν το πούμε αυτό, βάφτισμα του πυρός, είναι βάφτισμα του πυρός. Βλήματα πέφτουν στην περιοχή? Όχι, βλήματα όχι, πυροβολικό όχι. Να έρθουμε στον φίλο μας, τον Γιώργο. Λέγομαι Γιώργος Μουρατίδης, κατοικώ στην Αγία Βαρβάρα στην Αθήνα, στα δυτικά προάστια. Είμαι 22 χρονών, ήμουνα 2 χρόνια μετά το Λύκειο φοιτής οδοντεχνικής και τα τελευταία 2 χρόνια φοιτής βιολογίας Αθήνας. Έχεις υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό? Δεν έχω υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Βαρέθηκα τις σπουδές και συνέχεια είπα, επειδή έχοντας άλλα 4 χρόνια αναβολής, είπα να έρθω εδώ πέρα για να βοηθήσω έναν αδελφό λαό. Νιώθεις τον εαυτό σου τώρα ότι είσαι ετοιμοπόλεμος? Τώρα όχι. Για πρώτη προσαρμόζεσαι? Η προσαρμοστικότητα είναι το... Θα επανέλθουμε όμως, θα επανέλθουμε να ρωτήσω και τον τρίτο φίλο της παρέας, τον Σπύρο, να μου πει τη δική του ιστορία και πώς σε βρέθηκε εδώ. Λέγομαι Ζανόπουλος Σπύρος, ζω στην Πάτρα. Η απόφασή μου να έρθω εδώ είναι ότι νομίζω ότι εμείς και οι Έλληνες και οι Έλληνες και οι Σέρβοι έχουμε κοινούς δεσμούς, όχι μόνο θρησκευτικούς δεσμούς, αλλά σε πολλούς πολέμους έχουμε πολεμήσει μαζί, στους Βαλκανικούς πολέμους, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Έχεις υπηρετήσει, Σπύρο? Ναι. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 25 χρόνων. Τι επάγγελμα κάνεις στην Ελλάδα? Είμαι φοιτητής. Αφοιτητής. Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα λοιπόν που θα περάσετε μακριά από τα σπίτια σας μέσα σε μια. Μέσα στον πόλεμο. Ας το πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σας φοβίζει αυτό και τι συναισθήματα σας δημιουργεί? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που θα περάσω μακριά από την οικογένεια. Έχω κάνει αρκετές φορές Χριστούγεννα μακριά από το σπίτι. Σε πόλεμη ζώνη? Όχι βέβαια σε πόλεμη ζώνη. Δεν υπάρχει φόβος. Από τη στιγμή που έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, δεν φοβόμαστε. Δεν σε απασχολεί δηλαδή το θα κάνεις Χριστούγεννα? Εσύ, Γιώργο? Καθόλου. Όχι, ούτε εμένα με απασχολεί. Πήρα την απόφαση, νομίζω, έτσι σοβαρά και νομίζω ότι είμαι σαν σε δεύτερη πατρίδα. Είμαι δηλαδή σε ανθρώπους με εντελώς φίλοι. Αδελφικές σχέσεις είναι σαν νιώθεις σε οικογένεια. Ακριβώς. Και εσύ, Σπύρο, τι θα ήθελα να πεις για αυτά τα Χριστούγεννα που θα τα κάνεις μακριά από την πατρίδα? Νομίζω ότι κι εγώ δεν. Νομίζω ότι δεν νιώθω μακριά, γιατί νιώθω τους Σέρβους με την αγάπη που μας έχουν σαν δεύτερο σπίτι. Εάν σας ζητούσα να στείλετε ένα μήνυμα, είμαστε στην προπαραμονή των Χριστουγέννων,